Θα ήθελα τώρα μέσα από την καρδιά μου να σας δώσω όλες μου τις ευχές σήμερα που ξέρετε η Εκκλησία μας έχει τη γιορτή της. Γιορτάζει, έχει γενέθλια σήμερα η Εκκλησία. Και είναι τούτα εδώ άλλα γενέθλια. Δεν μοιάζουν με κανένα άλλο γενέθλιο. Γιατί αυτά τα γενέθλια είναι σαν να ξαναγεννηθήκαμε όλοι μαζί. Αλλά να γεννηθήκαμε όμως αδέρφια όλοι, όλοι οι οικουμένοι αδέρφια, με έναν Πατέρα τον Θεό μας και μια Μάνα την Παναγιά μας και μία τροφό που μας τρέφει την Εκκλησία μας. Και θυμόμουν την ώρα της λειτουργίας. Τι ωραία φράση γέμισε την καρδούλα μου ομορφιά. Πριν παραδοθεί ο Χριστός μας τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ για να σταυρωθεί, λέει στους μαθητάς, εγώ τώρα λέει φεύγω και σας συμφέρει εσάς να φύγω. Τι ωραία μου ρε που τα λέει ο Χριστός. Σας συμφέρει να φύγω. Αλλά, εδώ το καθαρίζει όμορφα. Δεν θα αφήσω λέει εσάς ορφανούς. Δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Όταν φεύγει ο πατέρας από την οικογένεια και η μάνα, τι λέμε, ορφάνεψαν τα παιδιά του, αλλά δεν έχουν προστάτη. Εδώ όμως δεν θα σας αφήσω, λέει ο ορφανός. Θα σας στείλω, λέει, το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, για να φτιάξει τον θεσμό της Εκκλησίας. Και εάν εγώ λέει δεν απέλθω, δεν φύγω, το Πνεύμα το Άγιον δεν θα μας το στείλει ο Πατέρας. Γι' αυτό λοιπόν τι μεγαλεία, τι κουβέντες υπέροχες. Να νοιάζεται ο Χριστός μας να μην μείνουμε εμείς ορφανά παιδιά χωρίς προστάτη και βοηθό. Αυτήν λοιπόν την γένα της Εκκλησίας μας γιορτάζουμε σήμερα. Μια γένα που προϋποθέτει σταυρό, πάθος, θάνατο και Ανάσταση. Έπρεπε να έρθουν όλα τούτα εδώ, να αποθάνει ο Θεός. Από τι όμως αποθνίστηκε ο Θεός? Από την αγάπη Του για μας. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωκε το Γιο Του τον μονογενή. Ή να σταυρωθεί. Και αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα τώρα που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και κάθισε λέει εφένα έκαστο πάνω στον κάθε έναν από τους Αποστόλους, είναι αυτό που έδωσε, λέει, τη χάρη και την ευλογία στους ανθρώπους για να γνωρίσουν όλη την αλήθεια. Αλλά προσέξτε κάτι για μας τους Ορθόδοξους. Η όλη αλήθεια δεν είναι σκορπισμένη έξω στον καθένα ό,τι θέλει. Η όλη αλήθεια είναι στο μαζί. Δεν μπορεί κανένας να φτιάξει εκκλησία μόνος του. Στις μέρες μας έχουμε κάτι τέτοια παράξενο.
Ο καθένας νομίζει, μου ήρθε μία προχθές και γέλασα και έκλαψα. Πάτερ μου, οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι πιστοί όλοι είστε πλανεμένοι. Ευτυχώς εμείς, λέει 5-6, μας έδωσε ο Θεός την αλήθεια. Τι λες, μωρέ, πόσο σε χορεύει ο διαβολάς. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι μέσα στο ναό, μέσα στη σύναξη, μέσα στο σύνολο των πιστών. Και ξέρετε κάτι, και τις συνόδους μας, όσες συνόδους δεν τις αποδέχτηκε το σύνολο των πιστών, το σύνολο όμως, όχι ένας, δυο, τρεις, δεν ήταν έγκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη αυτά που έγραψαν. Εδώ λοιπόν το σύνολο είναι. Θέλει μαζί. Το θέλει μαζί ο Χριστός. Όλοι μαζί. Και από τους Αποστόλους δεν ξεχώρισε κανένα. Παρά μόνο αυτός που είχε φύγει. Ποιος? Αυτός που το πρόδωσε. Του πήγε και κρεμάστηκε. Ο Πέτρος που ήταν αρνητής και τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι αυτός που κάνει το κήρυγμα. Και τι ωραία, και τελειώνω, και τι ωραίο το κήρυγμα εκεί που είπε ο Απόστολος που μας το διάβασε τόσο ωραίο ψάλτη. Τι είπε ο Απόστολος? Ήταν, λέει, από κάτω όλες οι φυλές της γης μαζεύτηκαν και άκουγαν, λέει, ο καθένας τη ιδία διαλέκτο. Λες και είχε αυτόματο μεταφραστεί ο καθένας μέσα. Ελληνικά μιλούσε ο Πέτρος και άκουγα, λέει, Πάρτι και Μίδι και Ελαμίτες και οι κατοικούντες την Συρίαν, Αίγυπτον και Καπαδοκίαν, Πόντων και την Ασία, Κρήτες και Άραβες. Όλοι άκουγαν στη δικιά τους γλώσσα και πίστεψαν, λέει, πάνω από 3.000 και βαπτίστησαν. Αυτή είναι τα πρώτα μας αδέρφια που βαπτίστηκαν. Αυτήν λοιπόν την Εκκλησία καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Και εμείς οι παπάδες, όχι στην αίσθηση όμως ότι εμείς τα ξέρουμε. Όχι, ότι ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει. Παίρνουμε τη διδασκαλία που άφησε ο Χριστός στα Ευαγγέλια και στη Γραφή, προσευχόμαστε και φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Και όλοι εσείς, και σήμερα έχουμε την τιμή, θα το πω, δεν θα πω άλλα. Και θα σας πω στο τέλος, γιατί είμαι πολύ πικραμένος σήμερα. Έχουμε την τιμή σήμερα να ξεκινάμε μια υπέροχη συνεργασία. Ο Αντωνάκης θα είναι ο νέος μας ψάλτης. Νομίζω ότι τα πορεία σήμερα. Τα πορεία, ε! Ωραία, χειροκροτήστε το, να πάρω κουράγιο, παιδάκι είναι. Και μου είπε, θέλω να με νιώσετε σαν να είμαι ένας από εσάς. Εμείς νιώθουμε ψυχή μας, την καρδιά μας, εδώ μέσα. Και ψάλλεις και ωραία, και θα είμαστε τυχεροί να καθιόμαστε, ότι έχουμε πολύ καλό ψάλλι. Να ευχαριστήσω όμως σήμερα και τους άλλους ψάλλους που ήρθαν, να ευχαριστήσω όμως από το βάθος της καρδιάς μου και τον κύριο Χρήστο μας που τόσα χρόνια εδώ υπηρέτησε και διακόνησε. Και είδα κάτι το πρωί που ήρθε ο κύριο Χρήστος που έκανε ο ψάλτης, ας ήταν σήμερα αυτό το ψάλτη. Του φίλησε το χέρι, παιδί. Εκείνη την ώρα είπα να τον κρατήσω μόνιμα. Γιατί ξέρει να αγαπάει και να σέβεται και να εκτιμάει.
Έτσι μόνο και θέλουμε τη ζωή μας. Να ξέρουμε να αγαπάμε, να ξέρουμε να τιμάμε, να ξέρουμε να σεβόμαστε. Και μετά έρχεται ο Θεός και τα φτιάχνει όλα όμορφα. Όταν όμως ο καθένας σηκώσει το ανάστημά του, φεύγει ο Θεός και λέει κάτσετε τώρα εσείς και τελειστείτε. Και έρχεται ο διάβολος και μας κάνει παπόρια. Λοιπόν, αύριο, τώρα μας μπέρδεψε ο Θεούλης. Ενός πολύ φίλου μου, παπά, πολύ φίλου, έφυγε το κοριτσάκι που δεν έκανε συγγνώμη. Ούτε καταλάβαμε πώς, αν ήταν κάποιο λάθος διαστικό, και έφυγε σαν άγγελο. Και πρέπει να φύγω, να πάω να είμαι κοντά. Να αγαπάτε τα παιδιά σας, μωρέ. Γιατί έλεγε κάποιος, δεν ξέρετε πόσο θα τα έχετε κοντά. Και τα παιδιά, να αγαπάτε τους γονείς, γιατί ούτε εσείς ξέρετε πόσο θα μας έχετε κοντά. Γεωργία το όνομά της. Είναι ο παπάς που ανοίγει την αγκαλιά του κάθε φορά που πάω στον τρίλοφο και με δέχεται στην επανομή και λειτουργώ εκεί. Πολλές φορές λειτουργώ και πάντα με βάζει και πρώτον. Τον ευχαριστώ και σήμερα όλοι είμαστε μαζί του. Να, έτσι, μιλούσα χθες το βράδυ και μου λέει πώς τα αντέχεις, παπά μου, αυτά τώρα, για πες μου εσύ, ξέρω. Πώς θα αντέξω το σπλάχνο μου προχθές έπαιζε στην αυλή και σήμερα το βράδυ μου είπαν για κρύπτη. Να είμαστε καλά. Να έχουμε το Θεό μαζί μας για να μην φοβόμαστε.